θα μας βοηθήσει να δούμε. Καλησπέρα στρατηγέ, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Για να δούμε τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες είναι και στο μέτωπο αυτό ραγδαίες, γιατί σήμερα μόλις στην διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης ο κύριος Ερντογάν ξεδίπλωσε νέες απειλές, νέες προκλήσεις σε βάρος της Ελλάδας, μιλώντας για βασανιστήρια σε μετανάστες και ούτω καθεξής. Πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο για να δούμε και τα υπόλοιπα μετά, γιατί έχουμε και άλλη κλιμάκωση. Πάμε να το δούμε. Geride bıraktığımız dönemde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 30 bine yakın göçmen Akdeniz'de hayatını kaybetti. Avrupa'ya sığınan 10 binlerce Suriyeli çocuğun ise nerede olduğu, kimler tarafından kaçırıldığı, akıbetlerinin ne olduğu bilinmiyor. Hemen her gün Yunan güvenlik güçleri tarafından zulmedilen, soyulan, darp edilen, hatta katledilen mültecilerin dramlarına şahit oluyoruz. Esasen strateji. Ne? Είδατε τον κύριο Ερντογάν. Ναι. Κοιτάξτε, είναι η συνήθις προσφυγή της Τουρκίας αυτή να παραποιεί τα γεγονότα και γενικότερα προσπαθεί να παραποιήσει και να δείξει ότι η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία είναι η οποία τέλος πάντων παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Και στο μεταναστευτικό το έχει κάνει και νομίζω ότι θα το κάνει και στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 28 με 30 Ιουνίου. Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί εκεί να δείξει ένα πρόσωπο ότι δεν είναι η προβληματική δύναμη που όλοι το βλέπουμε, αλλά είναι μια δύναμη η οποία είναι διατεθειμένη να συζητήσει με την Ελλάδα. Αλλά να συζητήσει με τους δικούς της όρους και τις δικές της προϋποθέσεις. Και αυτό το πρόβλημα. Διότι αυτά τα οποία θα συζητήσουμε είναι όλα εθνικά και κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος. Αυτό θέλει η Τουρκία. Άρα κύριε Τζούγλη, όταν λέτε θα συζητήσουμε, αντιλαμβάνομαι, το κάνω και το ερώτημα. Θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουμε να συζητήσουμε τίποτα τέτοιο. Η ελληνική πλευρά λέει ότι το μόνο θέμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τα χωρικά ύδατα και η υφαλοκρηπίδα. Ή τέλος πάντων η υφαλοκρηπίδα και αός. Γιατί και τα χωρικά ύδατα δεν το αναφέρει και αυτό είναι ένα προβληματικό σημείο. Διότι για να συζητήσει για την υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη, πρέπει πρώτα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Η υφαλοκρηπίδα ξεκινάει από εκεί που τελειώνουν τα χωρικά ύδατα. Εάν δεν επεκτείνουμε δηλαδή τα χωρικά ύδατα και πάμε σε συζήτηση με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα, θα έχουμε μια υποχώρηση. Αλλά η Τουρκία δεν αρκείται σε αυτό. Δεν μπορώ δηλαδή να αντιληφθώ πώς η Τουρκία θα καθίσει σε ένα τραπέζι να συζητήσει μόνο αυτό το θέμα, ενώ ζητάει την αποστρατικοποίηση των νησιών, μιλάει για τις γκρίζες ζώνες, μιλάει για το ιδεολόγημα της γαλάζιας πατρίδας, για τον τουρκολιβικό σύμφωνο, ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα πέραν των 6 μιλίων. Και ξέρετε τι γίνεται, οτιδήποτε τώρα αλλαγή γίνει στην ηγεσία της Τουρκίας, ακόμη και αν φύγει ο Ερντογάν και έρθει ο Εκρέμι Μάμογλου ή ο Μανσούρ Γιαβάς, οποιαδήποτε υποχώρηση από αυτά τις υψηλές προσδοκίες και διεκδικήσεις που έχει θεωρήσει, που έχει βάλει ο Ερντογάν, θεωρείται προδοσία για τους Τούρκους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, πρέπει να προετοιμαστούμε ότι με την Τουρκία το επόμενο διάστημα θα βρεθούμε μπροστά σε μία μείζωνα κρίση, ενδεχομένως μεγαλύτερη από αυτή των ημείων. Μάλιστα. Μια και αναφέρεστε στο θέμα λοιπόν τη υφαλοκρηπίδα και τη ΑΟΣ, κύριε Τζούμι, κύριε Σαράκη και Γιώργο Βλάχο, θέλω να δούμε ένα παράδειγμα που είναι καταληκτικό. Γιώργο, να δούμε πρώτα, θέλω να δούμε εδώ. Είναι υπερπόντιες κτίσεις λεγόμενες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, ανοιχτά του Μαρόκου, είναι κάποιες νησίδες λοιπόν ανοιχτά του Μαρόκου, οι οποίες είναι ίδιες αντίστοιχες περιπτώσεις με το Καστελόριζο. Εκεί λοιπόν υπάρχει κανονικά ΑΟΣ, αναγνωρισμένη ΑΟΣ, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ξαναλέω, είναι νησίδες ανοιχτά του Μαρόκου και βλέπουμε ακριβώς πόσο, επειδή έχει αναγνωριστεί στις νησίδες πλήρης επίρρεια, πώς, ας το πούμε, περιορίζεται, πιέζεται, έτσι τώρα που μιλάμε, το μπλε σκούρο χρώμα εκεί, οι θαλάσσιες ζώνες του Μαρόκου. Βλέπουμε λοιπόν αυτό και την ίδια ώρα
που εμείς δηλαδή κάποιοι δικοί μας, όπως η κυρία Μπακογιάννη επισήμως εδώ και καιρό, λέει πρέπει να δεχτούμε ότι δεν έχει πιθανόν το Καστελόριζο Πύρια, δεν έχει ΑΟΣ. Την ίδια ώρα, επειδή είπατε στρατηγία και για την αποστρατικοποίηση, σήμερα θα δείξουμε και ένα βίντεο, δεν μπορούμε να το δείξουμε όλο, 5 ολόκληρα λεπτά, θα δούμε όμως ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, πως Τούρκος δημοσιογράφος εμφανίζεται στην τουρκική τηλεόραση και κάνει ολόκληρη συζήτηση, προπαγάνδα, ρεπορτάζ, εισαγωγικά όπως θέλετε το πείτε το, για τον στρατιωτικό εξοπλισμό που υπάρχει στη Χίρο, παρακαλώ. Να δούμε το απόσπασμα. Senin de belirttiğin gibi 70 yıldan 22'sini silahlandırıyor şu anda Yunanistan ve Yunanistan'da Sakız Adası'nda silahlandırmaya devam ediyor. Şimdi Alper size Sakız Adası'nda en yakın noktadan göstermeye başlasın. Ben de size nasıl silahlandığını, ne kadar silah olduğunu ve nasıl tatbikatlar yaptığını Yunanistan'ın aktarmaya çalışacağım. Evet, tam görmüş olduğunuz gibi Sakız Adası'nın şehir merkezini gösteriyor Alper ve o noktanın içerisinde bir havalimanı da var aynı zamanda. Zaten Yunanistan'ın tüm adalarında havalimanı mevcut. Bu havalimanı da aynı zamanda askeri havalimanına gerektiğinde dönebiliyor. Askeri uçaklar oraya malzeme getirebiliyor, silahlar getirebiliyor. Ve o adalardan bir tanesi dediğimiz gibi Sakız Adası, Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na rağmen adaları silahlandırıp buralardan kim zamanda tatbikat yapıyor ve deniz atışları ve dediğimiz gibi adanın kuzeyinde tatbikatlar yapıyor. İşte o adalardan bir tanesi şu anda görüntüleri izlediğiniz Yunanistan'ın Sakız Adası. Yunanistan bu tatbikatları Türkiye'nin en yakın bölgesi adanın kuzeyinde. Yani tam sağ tarafımızdaki adanın arka tarafında yapmaya devam ediyor. Ένα απόσπασμα, Γιώργο Βλάχο, από πεντάλεπτο μεγάλο τηλεοπτικό αφιέρωμα. Αντρέα, κύριε Τσούμε και κύριε Σαράκη, εγώ άκουσα με πολύ ενδιαφέρον τι είπε εναντίον της Ελλάδος ο πρόεδρος της Τουρκίας, κύριος Ιάσονας Ερντογάν. Εγώ όμως ρωτώ, σήμερα η Ελλάδα εντόπισε ένα ισχυροφόρο γεμάτο μετανάστες στην Μύκονο, που παραλίγο να πληγούν με μικρά παιδιά. Ακούσατε κανένα πρωθυπουργό να έχει βγει και να λέει σε όλη την διεθνή κοινότητα ότι δίπλα μας έχουμε ένα νέο Χίτλερ ο οποίος βάζει μικρά παιδιά σε ένα ισχυροφόρο και τα ομολογάνε με 6 φοφόρ στο Αιγαίο. Αφήσατε τον Ερντογάν να βρίζει την Ελλάδα, τον Ιάσονα Ερντογάν, έτσι, τον κύριο Ιάσονα Ερντογάν, να βρίζει την Ελλάδα και δεν βγήκε κανένας από την Ελλάδα σήμερα να πει ορίστε κύριε, κοιτάξτε τι κάνει ο δολοφόνος Ερντογάν. Ο Ερντογάν μας λέει, εμείς τι κάνουμε. Στην Ισπανία, οι Ισπανοί έχουν διεκδικήσει το δίκαιο τους, στο Μαρό, ανοιχτά του Μαρόκου. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Είπε, άκουσες λίγο κύριε Τζούμης, ότι εάν μη μέσα 6 μίλια, θα έχουμε πρόβλημα. Δεν θα υποχωρείς κύριε Τζούμη, θα είναι προδοσία κύριε Τζούμη, με συγχωρείτε. Δεν είναι ώρα να κρύβουμε λόγια, πρέπει να μιλήσουμε όπως πρέπει. Όποιος δεν προχωράει στα 12 μίλια, είναι προδότης, είναι απλό, δεν πάει τίποτα άλλο. Στρατηγέ. Ναι, αναφορικά με το θέμα των νησιών εκεί στην Ισπανία που αναφέρατε, σωστά, έχετε δίκιο, απλά η Τουρκία επικαλείται μία απόφαση του δικαστηρίου της Χάγης, στο οποίο προσέφεραν η Ρουμανία με την Ουκρανία, σχετικά με το νησί Οφιούσα ή νησί Φιδονήσι, που εκεί αργότερα ονομάθηκε νησί του Αχιλέα, διότι εκεί εικάζεται ότι είχαν ταφεί οι σωρός του Αχιλέα. Εκεί λοιπόν υπήρχε μία διένεξη ανάμεσα στις δύο χώρες. Το νησί αυτό βρίσκεται κοντά στις Ρουμανικές ακτές. Προσέφεραν λοιπόν οι δύο χώρες στο δικαστήριο της Χάγης και επειδή όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενη εκπομπή η Χάγη πολλές φορές δεν δικάζει με όρους διεθνούς δικαίου αλλά και με πολιτικά κριτήρια και προσπαθεί να κρατήσει μια ισορροπία, έδωσε 80% επίρρεια όρους στη Ρουμανία, ενώ το νησί δεν ήταν δικό της. Αυτό επικαλείται η Τουρκία. Κύριε Σαράκη, θα το δούμε γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για το γεωτρύπανο μετά, κύριε Τζούμη. Πάμε στο κύριο Σαράκη. Αυτές οι δηλώσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν περί απομονωμένου Καστελόριζου και περί Μοναχοφάιδων έχουν σχέση με αυτό. Μάλιστα, κύριε Σαράκη.